Καλησπέρα σε όλους. Καραντίνα, συνεχίζουμε από το σπίτι. Για σε όσους ξέρω και σε όσους δεν γνωρίζω και ίσως τα φέρει ζωή και βρεθούμε κάποια στιγμή από κοντά και βάψουμε, κάνουμε παρέα ή οτιδήποτε. Με μερικούς από εσάς ήδη έχουμε πει στο παρελθόν να πάμε για κανένα βάψιμο. Δεν έτυχε ακόμα. Μπλέγω και εγώ με διάφορες υποχρεώσεις. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε λίγο με το Dask. Στο ίδιο μοτίβο μελετάμε την ευρύτερη κουλτούρα του γκραφίτι μέσα από την ιστορία του κάθε καλεσμένου, ας πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η οπτική του καθενός που είναι διαφορετική. Έχει ενδιαφέρον η διαφορετικότητα των απόψεων. Παρ' όλα αυτά, όπως μου είπε και ο Wake πριν από λίγο, όλοι καταλήγουν λίγο πολύ στο ότι το γκραφίτι είναι ένας τρόπος για να αποδράσεις. Το γκραφίτι φέρνει τις ισορροπίες στη ζωή μας. Γενικά οι περισσότεροι καλεσμένοι ούτως ή άλλως είναι ενήλικες. Καλό στο Dask. Ήδη έχουν 20 χρόνια, ας πούμε, και παραπάνω στην όλη φάση του γκραφίτι. Οπότε είναι στην φάση που όντως υπάρχει ανάγκη από συμπίεσης και το γκραφίτι το φέρνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλώς στον Dask. Έλα κοντά. Τι, πολύ ψηλά είμαι. Είσαι πάντα ψηλά, είσαι. Θα έρθω κοντά. Καλύτερα. Τέλειος. Όχι, πιο μακριά. Μια χαρά είναι για μένα. Μια χαρά είναι για μένα. Τι έγινε. Καλά, πάντα πώς πάω. Καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα. Καταρχήν να μας πούν όσοι παρακολουθούν, αν ακουγόμαστε ok. Αν ακούγομαι εγώ δυνατά, όπως συνήθως, γιατί γκαρίζω και δεν μιλάω. Αν ο Γιώργος ακούγεται χαμηλά ή ακούγεται εχώ. Κάτι γιατί έχω καιρός ακουστικό τρελό εδώ. Έλα, μια χαρά εγώ σ' ακούω. Και όλοι μας. Έλα, πώς λέει, σερ. Καλά, ρε φίλε, πώς να είμαι, μέσα είμαι. Πώς είναι οι μέρες αυτές για σένα? Εντάξει. Στην αρχή ήταν και ψιλοκαλά, μη σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, λίγο έτσι μέσα στο σπίτι, λίγο με τους ανθρώπους μας, ας πούμε, και τα λοιπά. Και με τα ζώα μας. Αλλά ναι, όσο περνάει καιρός γίνεται βαρύ, δεν... Κούρασε. Να σου πω τι έχεις, σκυλάκια, γατάκια, τι έχεις? Σκυλή. Σκυλή, τέλεια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτές τις μέρες ασχολούμαι λιγότερο σε αυτές με πριν για κάποιο περίεργο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Και τα βλέπω τα κακόμοιρα, είναι εδώ τριγύρω, με κοιτάνε σε φάση τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Dask, επειδή μερικοί δεν σε ξέρουν, βέβαια εδώ στην ουσία εμείς και εμείς είμαστε. Όλες τις μέρες έχω παρατηρήσει. Παρ' όλα αυτά, μπορείς, ρε φίλε, να συστηθείς σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει καθόλου ποιος είσαι και τι κάνεις πολύ περιληπτικά. Είμαι ο Dask. Κατά κόσμο Γιώργος. Με τον γραφίτι ασχολούμαι. Περίπου από το 1993-1994. Αργότερα με το hip hop. Μουσική γενικότερα. Και τώρα ο tattoo artist στο shake tattoo, ας πούμε. Να κάνω κάτι με αυτό, ρε φίλε, να μην φαίνεται έτσι. Για κάτσε να τον μπορώ να κάνω κάτι. Κάνε ό,τι θες. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Μπορούμε και να μιλάμε ταυτόχρονα ενώ κάνεις τη φάση σου. Κάνω κάτι. Γιατί είναι λίγο... γκαμπαγκούπα, ε. Σε καταλαβαίνω. Εμένα δεν με ενοχλεί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ούτως ή άλλως η συνομιλία είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Οκ. Okay. Δεν μετράει, δεν πιάνει, όχι. Δεν πειράζει. Δώσ' μου ένα να το φτιάξω. Τέλος πάντων. Κομπλέ. Ναι, κομπλέ είναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω πραγματάκια, ρε φίλε, για σένα. Καταρχήν, πριν ασχοληθείς με γκραφίτι, έκανες κάτι άλλο δημιουργικό? Δηλαδή, ασχολούσουν με μουσική, κοίταρες, διάβαζες κόμικς, οτιδήποτε. Εντάξει, κοίταξε. Σου λέω 93, ας πούμε 94, είμαι 37 φαντάσου. Ήμουν αρκετά μικρός για να ζωγραφίζω κάτι άλλο. Εντάξει, γενικά ζωγράφιζα, μου άρεσε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, δεν θυμάμαι και ακριβώς να σου πούνε αλήθεια. Αλλά με τον γραφίτι περισσότερο ξεκίνησε όλο το θέμα, ας πούμε, κατάλαβες.
πριν δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη ασχολία, ας πούμε, γενικότερα με την τέχνη. Εντάξει, μουσική ακούγαμε. Ειδικά στις δικές μας γενιές ακούγαμε πολύ μουσική, πιτσιρικάδες. Δηλαδή, εκεί γυμνάσιο, τέλη δημοτικού, ακούγαμε πάρα πολύ μουσική. Υπήρχε μουσική στην κουλτούρα γενικότερα. Προγραφίτη, τι μουσική ακούγες? Metal. Metal, thrash, punk. Punk rock δηλαδή περισσότερο. Γενικά πάνω κάτω τα ίδια, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και μετά με το hip hop λίγο κολλήσαμε σε κάποια φάση, αλλά συνέχισα να ακούω, ρε παιδί μου, και τα υπόλοιπα. Δεν είναι ότι απαραίτητα με τον graffiti είναι το hip hop ή whatever. Εντάξει, βέβαια πάντα παίζουν και παρέες ρόλο, έτσι. Δηλαδή μέσω Εννοείται. graffiti έρχεσαι σε μια κλίκα, τουλάχιστον εγώ μπήκα σε μια κλίκα πιο hip hop, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά συνέχισα να ακούω και λίγο punk rock, παιδί μου, και τέτοια. Και metal, ό,τι άκουγα. Γενικά κακή μουσική, παιδί μου. Aggressive. Του διαόλου. Του διαβόλου, ναι, δεν λες τίποτα. Πότε ήταν η πρώτη φορά, ρε φίλε, που θυμάσαι να είδες μπροστά σου ένα γκραφίτι ή σε ένα περιοδικό ένα γκραφίτι στο σχολείο σου και να πεις τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, μου Στο σοκάρει και σχολείο. καταλαβαίνω ότι είναι γκραφίτι. Εγώ τότε έμενα για Παρασκευή και είχαμε κοντά τους, τους Γάλλους τότε, τον Κέρτ, τον Αντέ, δεν τους ξέραμε. Πολύ μετά κατάλαβα ότι ήταν αυτοί και ποιοι ήταν αυτοί, τέλος πάντων. Οπότε στο σχολείο κάτι υπήρχε λίγο πολύ. Είχα και ένα φίλο μεγαλύτερο, ας πούμε, που ήταν εκεί πέρα λίγο πιο, αρκετά μεγαλύτερος, καμιά πενταετία, που ήταν λίγο πιο στα κόλπα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μου είπε, μάμου σου του, Thrasher παίρναμε full, το περιοδικό. Πού το αγοράζατε τότε στην Αγία Παρασκευή? Στην πλατεία. Στην πλατεία, στην Αγία Την Παρασκευή, γινόταν πάνω, χαμός, ρε. την κάτω πλατεία, στη Κάτω Μεσογείο πλατεία, κάτω δηλαδή. πλατεία. Ναι. Γινόταν χαμός. Δηλαδή τα περίπτερα παίζει να είχαν και τα πάντα. Ότι είναι snowboard, BMX, skate, ξέρει. Και το Έλα. έπαιρνε και έβλεπε. Ναι, αφού ήταν ολική η φάση ρε, μαζεμένη. Δηλαδή όλο το skate και το BMX τη Αθήνα μαζευόταν Αγία Παρασκευή. Τα πρώτα κομμάτια που είδες, θυμάσαι, το πρώτο που είδες ποτέ, στο θυμάσαι ή το Ναι. φωτογράφησες, Ήταν ή αυτό. ήταν αυτή η εποχή. Ήταν αντέ και έτσι, τώρα δεν ξέρω. Αντέ και έτσι, λογικά πρέπει να ήταν. Δηλαδή στο σχολείο, σαν πολύ πιτσιρικά και δεν ήταν και κομμάτια-κομμάτια ακριβώ. Ήταν λίγο αυτή η φιλοσοφία που κάνανε τότε πιο έτσι και πνεφελώματα και ξέρει. Ήταν πιο αφηρημένα. Είχε και το σταϊλάκι, α πούμε. Αλλά ήταν λίγο πιο αφηρημένη η φάση. Και μετά το πρώτο γκραφίτι που έκανα τέλος πάντων, όντας στην Αγία Παρασκευή το 1994 μετακόμισα στον Ηράκλειο. Okay. Οπότε εκεί ξεκινάει μια άλλη ιστορία, ας πούμε. Είχε βγει ένα περιοδικό, μουσικό περιοδικό ήταν. Μπορεί να ήταν και το Δίφωνο. Τώρα μη σου λέω και ό,τι να είναι. Πρέπει να ήταν και το Δίφωνο, το οποίο είχε μέσα ένα σαλόνι, ξέρω εγώ, που ήταν ο Αρτέμις και ο Μπιζάρ, που κάνανε ένα γκράφιτι. Τώρα αυτό δεν ξέρω ως τι ήταν εκεί μέσα. Να σου πω την αλήθεια, λέγανε για λίγα λόγια. Και θυμάμαι είχε κάνει ο Μπιζάρ τότε style, όχι character. Είχε κάνει και έγραφε και style κιόλα. Έγραφε στυλ ο Μπιζάρ, ο Στέλιος. Και το πήραμε όπω ήταν με ένα φίλο μου και το αντιγράψαμε στην πιλωτή του σπιτιού του, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Πήραμε σπρέι, ξέρω εγώ, και το κάναμε. Του βλέπαμε το περιοδικό, α πούμε, και κάναμε αυτό. Έλα ρε. Ναι. Οπότε εσύ είχες αρχίσει να σκιτσάρεις ήδη, Ναι, αλλά παρόλα αυτά επέλεξες με τον φίλο σου δεν να... ξέραμε ότι αυτό είναι το γκράφτη του αλλουνού και ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τα δικά μας. Άντε ρε, απίστευτο. Ναι, είδα, αυτό θα κάνουμε, ξέρω. Με τα παιδιά, ο Κάτι Αρτέμις. έξαφα. Ξέχασα λίγο. Το έχεις μεταφέρει αυτό, ας πούμε, στον Μπιζάρ και στον Αρτέμι μετά από χρόνια, ας πούμε, το ξέρουν ότι... Να σου πω, νομίζω ναι. Τώρα, στον Αρτέμι πιο πιθανό. Ναι. Στον Μπιζάρ δεν θυμάμαι, αλλά λογικά ναι, ξέρω εγώ. Οκ. Τότε, ας πούμε, τι σπρέι, πώς ήταν, μπορείς να μου περιγράψεις όλη την εμπειρία, δηλαδή, ας πούμε, τι σπρέι πήρατε, πού τα βρήκατε, ποιο ήταν το άλλο το παιδί και πώς είναι η φάση του. Δεν θυμάμαι τώρα, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν τον έχω, επειδή μετακόμισα μετά, έχω χαθεί τελείως ξέρεις με όλες αυτές τις παρέες. Εκτός από τον Νίκο τον Ψηλό που σου είπα ότι στην αρχή ας πούμε, είχε βάλει λίγο πιο πολύ, που τα λέγαμε και λίγο πιο μετά. Αυτός είναι Γαλλία τώρα. Δεν
έχω επαφές με αυτά τα παιδιά από τότε, οπότε ξέρεις λίγο πολύ, είναι λίγο θολά όλα. Σπρέι από χρωματοπωλείο. Θυμάμαι τότε τα κομμάτια που είχαν κάνει οι δίδυμοι στο σχολείο ήταν με φλούο χρώματα. Είχαν πολλά φλούο χρώματα. Οπότε το είχαμε δει και λίγο, ξέρεις, ήταν και πολύ εύκολο για μας λόγω του στάμπιλο που ό,τι ζωγραφίζαμε, το βάφαμε με το φλούο, ας πούμε, και τέτοια. Οπότε είχαμε πάρει και κάτι φλούο, τώρα ήταν Μήνος, ξέρω εγώ, Κόσμος. Ό,τι είχαμε, δεν θυμάμαι καθόλου. Το Μήνος στο μπουκάλι το θυμάμαι, ας πούμε, αλήθεια λίγο. Δηλαδή πρέπει να ήταν μέσα στη φάση. Εκείνο που ήταν το μπλε με τις πορτοκαλί γραμμές, το περίεργο, ας πούμε. Αυτό. Και στην πιλωτή του τώρα, με άδεια, ας πούμε, συσταγωγικά, κατάλαβες. Ναι. Να σου πω, επειδή πολλοί κάνουν παρατηρήσεις, αν μπορείς κατέβασε την κάμερα λίγο, γιατί πέφτεις πάνω από τα σχολεία και τέτοια, και ναι. Εδώ το κοινό σου θέλει να βλέπει τη φατσούλα σου, οι φίλοι σου βασικά. Ο Όζον, διάφοροι. Όχι έτσι, βρε. Τώρα το γύρισες, rotate 90. Ψάχνω να βρω πώς θα το κάνω. Λογικό. Δώσ' με ένα λεπτό, εσύ. Νομίζω θα τα καταφέρω. Εν τω μεταξύ, από την αρχή έγραφες Dask. Όχι, όχι, είναι μεγάλη ιστορία εδώ. Δεν θα τα καταφέρω, ρε φίλε. Εμένα δεν με πειράζει, απλά για να μην μακρύζουν εδώ πέρα. Όχι, το καταλαβαίνω, ναι. Παιδιά, δεν είμαστε ρούλα κορομιλά. Είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε, να περάσουμε καλά, σαν podcast να το ακούμε όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, κομπλέ, όσο το κατάφερες, το κατάφερες. Κομπλέ. Ναι, δεν είναι. Είναι περίεργη η κατασκευή εδώ πέρα. Όσο είναι η κατασκευή του Δημήτρη, οπότε τα παράπονά σου στον κύριο Χατζή. Ξέρει όσο. Λοιπόν, για πες την ιστορία με το tag σου σαν Dask, πώς κατέληξε. Μετά την Αγία Παρασκευή, εγώ μετακόμισα στο Ηράκλειο. Στο Νέο Ηράκλειο, τέλος πάντων, που πήγα στο σχολείο που θα πήγαινα να κάνω πατίνι, ας πούμε, και την πρώτη μέρα γνώρισα πολύ κόσμο. Δηλαδή, γνώρισα τα αδέρφια του Αρτέμι, έχει δύο μικρότερους αδερφούς Αρτέμις, που κάναμε γραφτή τότε. Τον Νέι, στο Μόνς, πάλι αδέρφια για αυτή. Τον Αρτέμι, περάσανε και τα απόγευμα, πρέπει να ήταν και ο Γούζι. Και γνώρισα και τον Ρέιν. Ο οποίος Ρέιν είναι μεγάλο κεφάλαιο. Πώς γράφεται το Ρέιν? Ρανέ. Πώς? Ρανέ. Ρανέ. Okay. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος που με έβαλε εντελώς μέσα σε όλο το κόλπο. Δηλαδή και με το hip-hop και με όλα αυτά. Αν χρωστάω σε κάποιον, ρε παιδί μου, τα περισσότερα είναι στο Rain. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, μέντορας. Θυμάμαι, στην αρχή έγραφα Nuts. Με γιου. Με αλφα. Μετά το έκανα Ast, αλλά ήταν τότε της μόδας το One, οπότε ήταν άστονε. Και λίγο πολύ με βοήθησε ο Βασίλης τότε, ο Ράς, ο αδερφός του Αρτέμι. Με βοήθησε και το κάναμε Dask, ας πούμε. Αλλά εκεί γύρω, ναι. Ουσιαστικά, ξέρεις, μου άρεσε πάρα πολύ το Αλφα Σίγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαζί. Για κάποιο λόγο τότε. Τώρα με βρίζω. Αλλά, ναι, είναι κουραστικό. Όχι, το Σίγμα είναι τέλειο. Το Αλφα είναι πάντα δύσκολο. Είναι μερικά γράμματα που μεταξύ τους, ας πούμε, είναι δύσκολα. Και το S με το K. Γιατί πιάνει χώρο το έστρεπε, παιδί μου, ξέρω εγώ. Πρέπει να κάνεις πατέντες. Ωραία. Στην αρχή, πώς ξεκίνησε η φάση σου? Έχονες bombs, υπήρχαν Hall of Fame το 93. Πώς έβρισκες αυτό σου, ας πούμε, και έβαφες? Αυτό ήταν που το γενικότερο. Το καλοκαίρι του 94. Από το πρώτο και μετά δεν πόλη. Ζωγράφιζα, αλλά δεν έβαφα. Δηλαδή δεν ξανάβαψα μετά από εκείνο το κομμάτι. Okay. Το 94 που έγιναν όλα αυτά. Και, εντάξει, μπήκα και ζεστά πια. Δηλαδή, ήταν όλη η παρέα, ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν γκράφτη, δεν είχε κάτι άλλο. Ήταν hip hop, τότε πρώιμα TXC. Πριν βγήκε, δηλαδή, λίγο πριν βγήκε το τέτοιο, το Terror X Crew, το πρώτο, ας πούμε, ξέρω, φαντάσου. Το είχαμε σε κασέτες. Okay. Και εκεί ξεκίνησε πιο πολύ το ολοκόλπο, ας πούμε, που ουσιαστικά το σχολείο, αυτό το σχολείο που λέμε στο Ηράκλειο,
Ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα Hall of Fame τότε. Δηλαδή ήταν. Ερχόντουσαν όλοι εκεί, ρε παιδί μου, διαβάφανε. Οπότε εξής πήγαινες και βλέπες καινούριο Κέρτς, βλέπες. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι Γάλλοι τότε, ο Μέρς, ο Κέντζο. Υπήρχαν πολλοί. Και τα βλέπεις εκεί. Αλλά γενικότερα και στο Ηράκλειο γύρω-γύρω είχε πολύ Hall of Fame. Δηλαδή ήταν τα πεφκάκια κοντά, έπαιρνες στο τρένο, πήγαινες δύο στάσεις. Ήταν η Νέα Ιωνία, όχι οι γέφυρες. Είχε παράλληλα με τις γραμμές κάτι εργοστάσια, ας πούμε, για κάτι που είχε κάποια κομμάτια. Λίγο πολύ ήταν εκεί κοντά όλα, ξέρεις. Καλά, γενικά σήμερα επειδή έκατσα λίγο πριν από κάθε live, μπαίνω και χαζεύω λίγο τη δουλειά του καθενός. Με σένα συνειδητοποίησα, ρε φίλε, ότι ήσουν ίσως από τους πιο κοινωνικούς τυπάδες. Έχεις μπλέξει με πολλές παρέες, με πολλά κρου. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο, από την αίσθηση ότι η IMC ήταν η πιο παλιά επίσημη φάση με κρου? Εντάξει, στη γειτονιά είχαμε πολλά. Εντάξει, στη γειτονιά παίζαμε και μεταξύ μας πολλά, ας πούμε, πολλά κρου και τα λοιπά. Η INC ήταν το πρώτο μεγάλο που ήταν πια, ξέρεις. Ήταν κρου, ρε παιδί μου, που έκανε μπομπ. Μεγαλώναμε κιόλας παράλληλα. Δηλαδή ήμουνα 15, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μαζευόμασταν μυρών πολύ. Στο Μαρούσι. Μπορείς να μου περιγράψεις εκείνη την φάση που όσοι πέρασαν την ονομάζουν σαν θρυλική? Εγώ εννοείται δεν την έχω ζήσει, αλλά μπορείς να μου πεις ιστορίες από εκείνη τη φάση. Ναι, ρε, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Όσοι είναι λίγο πιο μεγάλοι το καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, ότι παλιά δεν υπήρχε ότι «Α, κάτσε να πάρω το Μανώλη, έλα ρε, που είσαι εκεί, έρχομαι». Έπρεπε να υπάρχει ένα σημείο που να συναντιέσαι, ας πούμε, ξέρω. Και αυτό ήταν η Ρόν. Οπότε φαντάζεσαι ότι μετά τις 4 το μεσημέρι, 5, ας πούμε, κάθε μέρα γινόταν χάος. Μιλάμε για πολύ κόσμο, Μανολί. Παίζει να έχει πλατεία 1000 άτομα. Τι λες? Ναι. Δηλαδή σε καλές μέρες, Σαββάτα και τέτοια, ήταν τίποτα. Λες και ήσουν σε συναυλία ήταν. Που εκεί ήταν τώρα όλοι. Δηλαδή έβλεπες τα πάντα. Εκεί έβλεπες και τα πρώτα freestyle, ξέρεις. Γιατί ερχόντουσαν διάφοροι, ας πούμε. Ήταν οι γραφιτάδες, ήταν οι BMXάδες, ήταν οι σκεϊτάδες, ξέρεις. Είχε κόσμο. Πώς έγινε η φάση με τους INC τότε? Ποιοι ήσασταν, πώς φτιάχτηκε το crew, ποιο mentality είχατε? Εγώ μπήκα λίγο πιο μετά. Δεν ήμουν από το ξεκίνημα ξεκίνη. Καλά, τώρα μιλάμε για λίγο πιο μετά, μην νομίζεις. Αλλά έκανα πολύ παρέα με ένα τύπο το Ρέικ εγώ τότε. Ήξερα και το Σέικ, γιατί έρχονταν ο Σέικ φουλ στο σχολείο, στο Ηράκλειο, ας πούμε. Το Σέικ τον ήξερα από πολύ, 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 πολύ νωρίς, όταν ξεκίναγε, ας πούμε, και τον είχε φέρει ο Ζήσης κιόλας πρώτη φορά, που κάνατε το live, δεν ξέρω αν στο είπε. Τον είχε φέρει ο Ζήσης, γνωριζόντουσαν γιατί μέναν και κοντά αυτοί, ήταν πιο αλυσούπολοι, πιο λυκόβρηση πάνω. Οπότε τον είχε φέρει ο Ζήσης και τον είχαμε γνωρίσει, ξέρω εγώ, γνωριζόντουσαν κι αυτοί. Και δεν θυμάμαι τώρα, στην Ιρών, ρε φίλε. Στην Ιρών, επειδή αράζαμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, μπήκα κι εγώ στο κρου, ξέρεις. Έκανα πολύ παρέα και με το Ρέικ. Ο Ρέικ ήταν ο Γιώργος τότε. Και ναι. Τότε πώς ήταν τα bombing session? Δηλαδή δεν ήταν πιτυρίκια, δεν είχατε αμάξι, φαντάζομαι. Τίποτα. Αλλά θα διψούσατε να βάψετε Αθήνα. Πώς γινόταν το όλο bombing session? Κοίτα να δεις, Αθήνα δεν έβαφες εύκολα. Okay. Δηλαδή δεν είναι καμία σχέση με αυτό που υπάρχει τώρα, έτσι. Να πας κέντρο. Πηγαίνανε για tags, ξέρεις τώρα, άντε κανένα throw up. Ήτανε τότε, στην Αθήνα ήταν ο King, ήταν ο Temor. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Ναι, έχω δει ανά τα χρόνια. Έχουν ξεμείνει δύο-τρεις. Σίγουρα πολλές πρέπει να έχουν ξεμείνει οι ταγκές. Ναι, εντάξει, τώρα επίσης ήμασταν και πιο πιτσιρικάδες. Δηλαδή αυτοί ήταν πιο μεγάλοι από εμάς. Ποδαράτο, φίλε. Ποδαράτο και κολλάγαμε να πάρουμε ταξί αν βάφαμε στα Πατήσια, γιατί είχε περάσει η ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Κολλάγαμε ταξί μέχρι τη Νέα Ιωνία, ξέρω εγώ, που εγώ ήμουν κοντά, μετά ο άλλος ήταν κοντά. Και έτσι. Λελό. Αλλά γενικότερα, εντάξει, εγώ δεν ήμουν.
πάντα παίζει με τις παρέες αυτό, αλλά δεν είμαι και ποτέ του bump, out for fame, ρε παιδί μου, ξέρω, ξέρεις, κανονικά. Ήμουνα πιο στάιλας, ας πούμε, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό πάντα ήταν το... Εντάξει, τώρα με τους FSB, ας πούμε, είχαμε κάνει πολύ bump. Είχαμε κάνει πολύ bump, αλλά ήμασταν και μεγαλύτεροι. Okay. Μελετούσατε εσύ προσωπικά, ας πούμε, αγόραζες περιοδικά βιβλία. Ποιες ήταν οι επιρροές σου, οι βασικές επιρροές σου στα styles, στα 90s? Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν είχαμε να αγοράσουμε, καταρχά. Αλλά θυμάμαι, γενικότερα, αν υπήρχε κάτι, ήταν πολύ μικρή κοινότητα, εσύ. Ειδικά, ξέρεις, στα βόρεια. Ήταν πολύ μικρή κοινότητα. Λίγο πολύ μίλαγες με όλους. Υπήρχε το ότι πάω στην Ηρών και θα πάρω μαζί μου και το καινούργιο μου βιβλίο που μου φέρει η θεία μου από τη Γερμανία. Κατάλαβες. Και θα το δουν όλοι και θα το πάρουν και θα το πάνε να το βγάλουν φωτοτυπίες. Βγάζαμε χρώμες φωτοτυπίες full, ασπρόμαυρες, ξέρω εγώ. Το πρώτο ήταν ένα περιοδικό, το Hip Hop Connection, HHC τότε. Δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει καθόλου. Όχι, το όχι. Θυμάσαι. Ήταν το Hip Hop Connection που πάντα είχε ένα τρισέλιδο, τετρασέλιδο γκράφτη, ας πούμε, ξέρω μέσα. Και ήταν, νομίζω, ήταν ευρωπαϊκό, ήταν γερμανικό, ήταν... Δεν θυμάμαι. Αγγλικό ήταν. Τέλος πάντων, είχε πολύ Ευρώπη μέσα πάντως. Εγώ το Backspin θυμάμαι σε αντίστοιχη λογική που είχε ένα 8 το Backspin, ναι, και το Backspin, αλλά το Backspin το είδαμε πιο μετά. Δεν... Okay. Δηλαδή το Backspin το φέρναν οι Παπαδόπουλοι, ξέρω εγώ, στην Κάνη. Εκεί το είχα πάρει. Προ Παπαδόπουλων ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Και είχε τότε ο Αρτέμις, τέλος πάντων, είχε με κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι, το είχε φέρει κάποιος απ' έξω, το είχε, είχε πάει, δεν θυμάμαι πώς. Είχε τον Graffiti Art το 1. Και καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, που πιάνεις και βλέπεις αυτό το mural, τον ABC, τον... Αχ, κόλλησε με τώρα. ABC. Ποιο, Graffiti Art 1. Το Graffiti Art το 1. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι περιοδικό. Βιβλίο. Βιβλίο και μεγάλο κιόλας. Δηλαδή είχε πράγμα μέσα. ABC. Okay. Λοιπόν, Wanted... Α, όλα τα περιοδικά αυτά της εποχής. Cowboy και τα λοιπά ήταν... Α, okay. Όχι το Wanted το περιοδικό. Ο Wanted το... Α, ναι. Ο One. One, ναι. Α, One, οκ. Okay. Και Cowboy. Okay. Ναι. Cowboy, τέλος πάντων. Και εντάξει, ήταν το... Κάναμε ουρές απ' έξω από το σπίτι. Εμένα και σε ένα διόροφο τότε. Κάναμε ουρές, γιατί έμενε στο ισόγειο και περιμέναμε στα σκαλάκια, ξέρεις, να έρθει το βιβλίο. Τέλειο. Από μέσα, έτσι. Ναι, εντάξει, όπως και με δίσκους με τον Αρτέμι. Εγώ έτυχε και ήμουν εκεί δίπλα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μέναν πάρα πολύ κοντά. Κάνα παρέα και πολύ με τα αδέρφια του. Οπότε έτυχε και ήμουν και εκεί δίπλα και... Οπότε έζησες και το περιοδικό κίνημα και διάφορα φανζίν σε ελληνικά της εποχής. Ναι. Πώς. Τα είχαμε. Τα είχαμε αυτά. Εντάξει, εσύ να σου πω, ξέρεις τι γίνεται τώρα, μου τα λες και τα θυμάμαι ένα-ένα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πώς έγινε η φάση με το hip-hop κίνημα, πώς θυμάσαι εσύ να το έζησες, πώς ένιωσες όταν, ξέρεις, έπεσε στα χέρια σου ένα ελληνικό περιοδικό? Εγώ το είδα σαν έντυπο και τα μισό έντυπο ήταν από το σχολείο μου. Δηλαδή το μισό κομμάτι, τα μισά από το hip-hop κίνημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν από το σχολείο μου. Ήταν από εκεί που πήγαινα σχολείο, τα βλέπα κάθε μέρα, πώς να σου το πω. Δηλαδή υπήρχαν ακόμα, ξέρεις. Ήτανε πρόσφατα. Εντάξει, δεν μου είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση τότε, να πούμε, αλήθεια. Και γενικότερα ήμασταν και πολύ πιτσιρίκια, αρέσει. Δηλαδή τα βλέπαμε λίγο πιο αλλιώς τα πράγματα. Ακόμα δηλαδή φαντάσου ότι ήταν και πριν την κόντρα, ας πούμε, ναι, αυτό σαν παράδειγμα, τι έξι active member, έτσι. Δηλαδή, okay, κάναμε παρέα και ακούγαμε και active member και τι έξι και που αυτή την έζησα, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρκετά λόγω παρεών κτλ. Αλλά ξέρεις, ήταν λίγο πολύ πρώιμο το στάδιο. Και ακούγαμε πολύ ξένη μουσική, φίλε. Δεν ακούγαμε ελληνικά. Καλά, δεν πολύ υπήρχαν και ελληνικά, αλλά δεν ακούγαμε. Ακούγαμε πολλά ξένα. Πολύ ξένο hip hop. Δηλαδή και ο Rain και ο Artemis και ο Mons. Ο Mons αργότερα έγινε και DJ, ας πούμε, και τα λοιπά. Έπαιζε πολύ ωραία. Όλοι αυτοί ήταν hip hop, τίγκα, δίσκου στο χέρι, πάρε, άκου αυτό. Φέρε αυτό, ξέρεις. Ήταν φανταστική η εποχή.
όσον αφορά τη μουσική και γενικότερα. Αλλά εντάξει, αργότερα βλέποντας όλα αυτά, γιατί ξέρεις, όταν είναι στα πόδια σου, πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάς, παιδί μου. Δηλαδή, ή τα εκτιμάς, αλλά μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ωραία φάση, ξέρω εγώ. Αλλά μέχρι εκεί, okay. Δηλαδή, τα κομμάτια τα είχαμε δει. Αν εξαιρέσεις κάποια, ας πούμε, ξέρω εγώ, που ήταν κάπου χωμένα στην κλησιά, κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς και ποια ήταν εκεί μέσα, αλλά ναι, πώς το θυμάμαι. Τα περισσότερα τα ξέραμε, καταλαβές. Εντάξει, αυτό έπαιζε πολύ σοβαρό ρόλο. Το ότι τραβιώσουν αφούλ για να πας να δεις τι έκανε αυτός εκεί που το έμαθες εσύ 15 μέρες μετά και μπλα μπλα μπλα. Αυτό ήταν η φάση όλη. Ότι έπαιρνε το τρένο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να πας στα Πεφτάκια, γιατί κάποιο πέρασε που είχε πάει με τη μάνα του στο κέντρο, ας πούμε, που λέει ο λόγος, και είδε το καινούριο τοίχο που έκανε ο Αρτέμι στα Πεφτάκια με τον Μπιζάρ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ένα με ένα παιδάκι με μια πράσινη. Μια Celtics, ένα Jersey, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα σου λέω συγκεκριμένα κομμάτια. Τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί μου, ότι πήγε αυτός εκεί και έκανε αυτό και φεύγαμε να πάμε να δούμε τον γκράφιτι, ας πούμε. Ξέρω. Ούτε κατά διάνοια να το τραβήξουμε φωτογραφία, να το έχουμε. Όποτε ήθελες να το δεις, έπαιρνες το τρένο και πήγαινες και το βλέπες. Και αυτή ήταν και η μέρα, έτσι. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με αυτό, τι θα ζωγραφίζει, ξέρω εγώ, που εντάξει, όταν είσαι και πιτσιρικά σε έξω, δεν ζωγραφίζει πουθενά. Τι θα τραβιώσει να πάει να δει, ας πούμε, τα γκράφιτι, ξέρει. Τα οποία. Υπέροχες εμπειρίες. Ελά. Υπέροχες εμπειρίες. Για πες τα Ναι. οποία. Τα οποία πεφκάκια μετά γίνανε και από τα σημαντικότερα Hall of Fame για μένα. Δηλαδή, είδαμε πολλού γραφτάδε που δεν ξέραμε από εκεί. Για παράδειγμα, τώρα σου πω αυτά που μου αρέσαν από τότε και μου αρέσουν ακόμα και ακόμα του θεωρώ, ας πούμε. Πλέον επειδή μιλάω και μαζί του, με βοηθάνε και φοβερού, ας πούμε, ξέρω εγώ, μάστερ, να σου το πω έτσι, όπω ήταν ο Μπέζ. Και όπως ήταν και ο Ρεκ. Δηλαδή, όταν ο Ρεκ κατέβηκε στην Αθήνα. Έλα, πες μου. Αυτούς τους είχες γνωρίσει παλιά ή τους Όχι. γνώρισες τέτοια. Όχι, δεν τους ήξερα. Το Μπέζ πρέπει να το γνώρισα σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει. Ήταν 2008-2009 και μετά. Πρώτη φορά από κοντά δηλαδή. Στην. Έλα, μωρέ. Κάτω, Προσπυλά. Ναι. Το Στο Κατράκι. color μέσα στο Στο τετράκι, ναι. Κατράκι που είχε έρθει ο Μπέζ και εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά από κοντά. Και πριν από αυτό μιλάγαμε κανένα χρόνο να μιλάγαμε στο Style File που υπήρχε τότε. Style Life. Α, όχι στο S, σε Street αυτό Files. το Street Files. Street Street Files, Files. ναι. Ναι. Με το Rec μιλήσαμε όταν υπήρχε MySpace, φαντάσου. Δηλαδή Okay. δεν γνωριζόμασταν. Ναι. Και τέλος πάντων, καλά, εντάξει, ναι, τώρα ο Μπέζ είναι μεγάλη ιστορία, φίλε, και την Παρασκευή σοβαρά, δηλαδή. Γουστάρω πολύ που θα το κάνεις αυτό. Ωραία, και εγώ Είναι θα τα τρελάνε. πολύ μεγάλη ιστορία ο Μπαρμπανίκος. Είναι φανταστικός τύπος, καταρχάς. Και μάλιστα υπήρχε και ένα άλλο Hall of Fame εκεί, στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν ο Τυφώνας. Δεν Για ξέρω αν το πες. ξέρω. Πρώτη Ήταν τέλος φορά πάντων το. σε κάτι στενά μες στο Ηράκλειο, είχε ένα γήπεδο μπάσκετ και είχε ένα τοίχο απ' έξω που χωρούσε τότε 4 styles. That's it. Και εκεί πέρα, φίλε, έπαθα για πρώτη φορά πλάκα στη ζωή μου και με τον Μπέζ, ας πούμε. Και απέναντι ακριβώς είχε μια στάση για το λεωφορείο. Πήγαινα κάθε μέρα να παίρνω το λεωφορείο από εκεί, ενώ δεν βόλευε. Για να... Και καθόμουν απέναντι, ρε παιδί μου, και το κοίταγα. Συγκεκριμένα τώρα είναι το μόνο πράγμα που θέλω να σου δείξω. Είναι αυτό. Ναι. Το οποίο Αυτό μου είναι είπε πριν. φανταστική δουλειά του ίδιου. Είναι φανταστικό, ρε παιδί μου. Όχι, έχει το κομμάτι που σου λέω μέσα. Αλλά δεν ξέρω να το δείξει. Είναι Το αυτό. κατώ. Το Ναι. κατώ. Καλά, αυτό το κομμάτι είναι φρέσκο σαν να έχει γίνει τώρα. Φίλε, καταρχάς δεν στα lines. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είχαμε ξαναδεί λεπτά lines. Το motif δεν έγραφε έτσι. Δηλαδή, τι κάνει, τι ξέρεις. Άστο. Αυτό το κομμάτι είναι μέμα θα γράφει, φίλε. Αυτό και ένα πορτοκαλί του ρεκ, τώρα θα το θυμούνται, ξέρω. Πορτοκαλί με γαλάζιες φουσκίτσες στα πεφκάκια. Ήταν με ζάπ, νομίζω. Δεν Μεζάπ θυμάμαι. ήταν, ναι. Δεν το Ήταν θυμάμαι. κάτι με Μεζάπ, ναι. Λογικά, αν έχει μπει σε περιοδικό ή σε βιβλίο, θα το έχω δει. Στο Instagram μου το Your Local Drunk, το γραφτάδικο, το έχω ανεβασμένο μαζί με του Μπέζ. Αυτά τα δύο. Αν μπει, θα το δει. Okay, θα το τσεκάρω. Έλα Ναι. ρε, απίστευτο. Κοίτα, γενικά είναι απίστευτο
πώς κάνουν κύκλους, πώς κάνει κύκλους η αισθητική, η μόδα ή η αλήθεια που έχουμε μέσα μας, ας την μόδα. Δηλαδή, ξεκίνησες π.χ. από πιο metal ήχους, κατέληξες σε τέτοιους ήχους. Α, ναι, εντάξει. Πολλοί γράφκαδες ξεκίνησαν με κάποια style, ας πούμε, πέρασαν, έκαναν μια ολόκληρη πορεία δεκαετιών και ξαναγύρισαν στα αρχικά, ας πούμε. Και εγώ το βλέπω Ναι. αντίστοιχα σε μένα, διάβαζα κόμικ και νιώθω ότι κάνω κόμικ μετά Ναι. από τόσα χρόνια. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, να ξέρεις. Για το style writing, ας πούμε. Το πώς έχει αρχίσει και γυρίζει εντελώς πίσω. Εντελώς πίσω. Δηλαδή, δεν μπαίνεις πια να πεις, αχ, τι έκανε, θα σου πω, επί εποχές, ας πούμε, style file, που γούσταρα πολύ να βλέπω περιοδικά, να μπει να δει τι έκανε ο Ρότζερ, α πούμε, ή ο Γυρνά και βλέπει τι έκανε ο Ντόντι. Αυτό είναι. Ναι. Όλοι οι παλιοί writers, να ξέρει, γιατί εντάξει, ο κόσμο δεν τα βλέπει και δεν τα βγάζουν κιόλα και δεν θέλω να πω και ονόματα. Μα βλέπει λογικά κιόλα. όλοι το έχουν γυρίσει, το γυρνάνε πάρα πολύ εκεί. Και στο τελείω βασικό back to basic, ισόπαχα όλα. Να έχει νόημα ό,τι κάνεις, ξέρεις. Κοίτα, αυτό γενικά συμβαίνει στη ζωγραφική, σε όλους τους τομείς νομίζω. Όσο ρημάζεις, επιστρέφεις στην παιδικότητα του σχεδίου ή όντως στο βασικό. Και Ναι. είσαι πιο συνειδητοποιημένος, κάνεις το ίδιο πράγμα, αλλά το κάνεις πλέον πιο όρημα. Νομίζω Το κάνεις όλοι όλο το και κάνουν. καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολο είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να σου πω. Για μένα μια πολύ βασική αρχή στο γραφτή, ρε παιδί μου, είναι ότι τα γράμματα είναι αυτά που είναι. Δηλαδή το κάπα είναι κάπα, ρε φίλε. Δεν θα του πάρει να του αλλάξει τα φώτα, να το κάνει έτσι, έτσι, αλλιώ, να πούμε για να γίνει πιο wild style, ή για να γίνει πιο έξυπνο, ή για να γίνει πιο δικό σου και να μην είναι κάπα, γιατί εκεί δεν χάσει το νόημα, καταλαβαίνεις. Οπότε. Αναπεριόδους νομίζω ότι όλοι αλλάζουν μια φιλοσοφία. Δηλαδή, εσύ λες αυτό τώρα, αυτά τα έτη, σε 5 χρόνια μπορεί να περάσεις από μια άλλη φάση, μπορεί να επανέλθεις αυτού και αυτό αλλάζει συνέχεια. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το έχω από την αρχή εγώ στο μυαλό μου. Αυτό Okay. θέλω. Δηλαδή πρέπει να σέβεσαι το γράμμα, ρε φίλε, τη μορφή του. Αλλιώς δεν είναι κάπα, είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Μιλώντας, ας πούμε, τώρα τελείως για το style writing, έτσι. Ναι. Όχι γενικά για το. Δεν ανοίγουμε το φάσμα, είμαστε κολλημένοι και κάθετοι. Όλα τετράγωνα. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε την εξής φασούλα. Έχω κάποια Όχι. φότος. Γενικότερα τις έχω από περιοδικά. Αυτό είναι από ένα Carpe Diem, ας πούμε. Η λογική είναι, ξέρεις, να ταξιδεύουμε λίγο πιο Ναι. εύκολα και να εμφανίζονται πιο ωραίες αφηγήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα style σου από τη δεκαετία του 2000 προφανώς, που Ναι. εκτός από τέχονες και άλλα γράμματα προφανώς, γιατί θα βαριώσουν τις ίδιες συνθέσεις ή όπως είπες μπορεί να σου έσπαγαν τα νεύρα το σίγμα δίπλα στο κάπα. Α, το πάντα, Οπότε, το άλφα δίπλα στο σίγμα. okay. Εδώ τι φάση Ωραία. έχει παίξει και ποια περίοδο της style writing Εδώ είναι FSB νομίζω η φάση. πρέπει να είναι, δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται σαν νέα Ιωνία γέφυρες αυτό. Νέα Ιωνία είναι, Νέα Ιωνία είναι, Νέα Ιωνία γέφυρες είναι. Η φάση πρέπει να είναι FSB εδώ, τελείως. Προς τα τέλη των FSB, ας πούμε. Ναι. Σόρτι, δεν ξέρω γιατί. Οκ. Ακούγαμε ραπ, σόρτι, ξέρω εγώ. Όπως έλεγε ο Τάκης, πάντα θα υπάρχει κάποια γειτόνισσα. Το πιάσα. Ναι, Το πιάσα. δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω την αλήθεια, αλλά είχα κάνει 2-3 τέτοια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ένα άλλο σόρτι, που νομίζω ήταν και πιο ωραίο. Αλλά και αυτό είναι ωραίο, έχει πλάκα. Γενικά, τι Εδώ, επηρεαζόσουν ας αυτά. πούμε, sorry, αυτό, η επιρροή από το REC φαίνεται big time. Ναι, εγώ δεν την αναγνωρίζω. Δεν Ναι, βλέπω εντάξει. την συγκεκριμένη επιρροή. Εσύ προφανώς ξέρεις. Εγώ βλέπω ίσως επιρροές Ναι. από πιο γαλλικές σχολές, ξέρω εγώ, ή Κινούταν γερμανικές. πολύ κοντά. Κοίτα, γενικότερα όλη αυτή η φάση κινούταν γύρω από ένα κλουμπ μπομπεράδων τότε. Τους Ναι. Bad, που ακόμα υπάρχουν βέβαια. Οκ. Ο Στάρο, Φορ, όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, οι οποίοι παίζανε έτσι με τους μεγάλους όμπους ψηλά, κάνανε τέτοια κολπάκια. Όπως και ο Ρότζερ, πάλι Γερμανός. Ναι. Οπότε,
εκείνη η φάση της Γερμανίας-Γαλλίας, που εντάξει για μένα είναι οι αγαπημένες μου σχολές, ας πούμε, ήταν πολύ κοντά όλοι μεταξύ τους. Ήταν αρκετά κοντά, δηλαδή και στη Γαλλία με Ντιζέρ, που είναι και πάρα πολύ τώρα, τι να λέμε, και Γερμανία, ας πούμε, με Φόσφορ, εκεί τα 90s, τα γερά, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν κοντά όλοι αυτοί τότε, δεν υπήρχε τόσο διαχωρισμό. Να το άλλο σόρτι, αυτό θυμόμουν. Λοιπόν, γενικά είστε πρωταξιονάκιας, ρε φίλε. Ναι, μ' αρέσει. Είσαι των productions η φάση σου, ας πούμε. Και θες να μας ταξιδέψεις αυτή τη μέρα, αν Να θυμάσαι. δω λίγα τα διπλανά. Ναι, είναι σίγουρα από τη μία ο Κάσπερ. Ναι, και από την άλλη ο Κάσπερ πρέπει να είναι. Κάσπερ μου φαίνεται και εμένα αυτό. Ναι, ο Κάσπερ Κάσπερ διαβάζω, είναι. Κάσπερ βλέπω. Ο Κέις είναι, δεν ο Κάσπερ, ο Κέις είναι. Α, είναι και. Νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια δεν ήταν με αυτούς. Νομίζω ότι έχει Α, ζήσει το κομμάτι μου και έχουν πατηθεί αριστερά-δεξιά. Δεν το λέω αυτό τόσο με όχι, με παίζει, σιγουριά. γιατί εδώ φαίνεται, ίσως ο Κέις ήρθε μετά και έχει πέσει και το χρώμα του λίγο πάνω σε σένα. Σε Επειδή πάτησε. καθυστέρησα, τώρα μπορώ να δω λίγο το tag. Το δικό σου. Ναι, δεν είναι δικό μου, είναι του Drex και μου το έχει κάνει ο Drex. Το tag σου εδώ Το πάνω. tag μου το έχει κάνει ο Drex. Ναι, πρέπει να ήταν με Mons Dre, πρέπει να ήταν κάτι τέτοιο αυτό ο τείχος. Και απλά επέζησε το κομμάτι μου. Και αυτό λογικά Νέα Ιωνία πρέπει να είναι, Νέα φαντάζομαι. Ιωνία είναι, ξέρεις ποιος τείχος είναι. Αυτός που είναι το χαμηλό το τειχάκι και από πάνω έχει ένα μεγάλο που είχε κάνει ο Ιωγέ κάτι Κάνε τέτοιο, ένα. αν θυμάμαι και μεγάλα. Κατάλαβα, ναι. Ωε, έλα Εντωμεταξύ. αριστελάρα, έλα αριστελάρα. Μπήκε ο Στέλιος, ο Πάπετ. Και ο Ντρέξ από κάτω. Α, Τι ναι. production είχατε κάνει τότε με τα παιδιά, θυμάσαι. Δεν Δηλαδή, θυμάμαι, απορώ. φίλε. Κάπου πρέπει να τα έχω αυτά σωσμένα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Τότε ήμασταν πολύ και με τους χείρους, τέλος πάντων, μετά για να μην σου λέω ένα-ένα τα κρού. Οπότε μπορεί να ήταν και Μόνς, μπορεί να ήταν Ντόζερ εκεί κάπου, μπορεί να ήταν. Δεν τα θυμάμαι, αν τα θυμάται ο Κρίς να τα πει. Μπορεί να ήταν και ο Μπρέις, ξέρω εγώ. Ήταν αυτή η παρέα, δηλαδή. Κάποιοι από αυτούς πρέπει να ήταν δίπλα. Ναι. Έχεις κρατήσει αρχείο μετά από τόσα χρόνια ή σε τι φάση είναι η αρχαιοθέτηση σου? Θα σου πω τι γίνεται. Δεν έχω καμία αρχαιοθέτηση από εκείνα τα χρόνια. Ξεκίνησα να μαζεύω κομμάτια. Δηλαδή έχω τα πάντα από το 2005 και μετά. Από ψηφιακή εποχή που φαντάζομαι σε Ναι. βοήθησε το ότι ανέβαζε στο MySpace, γιατί τότε όλους μας βοήθησε αυτό το ότι τα ταξινομούσες σωστά ή τις έφτιαχνες για να τις ανεβάσεις. Ναι. Και εντάξει, με είχε πιάσει και ένα ζωματισμό, άρχισα να τα μαζεύω λίγο. Από εκεί και πριν δεν τράβαγα καν, δεν είχα φωτογραφική μηχανή. Έλα ρε φίλε, Ναι, όχι. δεν είχα τίποτα. Δηλαδή, ό,τι Πω, έχω βρει από τότε, τα έχω βρει από καναζήσει. Ο Ρόκα από τους FSB είχε τεράστιο αρχείο ναι. με τα κομμάτια μας. Τα οποία τα έχει αυτός και εξής. Πάντως, επαναπάβεσαι ότι τα έχει αυτός, οκ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ο Ρόκ τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι κάπου στην Αμερική και διδάσκει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρω, ούτε να τα έχει. Εντάξει, μπορεί σε 10 χρόνια. Ναι, μπορεί. Ο Θα Ρέιν τα. πάντα έβγαζε φωτογραφίες και τα πάντα. Δηλαδή, ο Ρέιν, όταν πηγαίναμε για βάψιμο κάπου, έβγαζε τα πάντα γύρω-γύρω. Και έβγαζε και τα δικά μας, ας πούμε. Τέλειο. Ο Ρέιν μου έχει Ωραία. στείλει, ας πούμε, παλιά κομμάτια. Χρήσιμη πληροφορία, ας πούμε, και για το ίδιο και ορέστη για τα επόμενα βιβλία Και τους. τον Ορέστη, ναι. Να, ορίστε. Αριστερά πρέπει Λοιπόν, να είναι Blaze, αριστερά σωστά. είναι L. Λοιπόν, Ελ. αυτό είναι production Νέας Ιωνίας με Ners Okay. που δεν φαίνεται. Ναι. Els, Ναι. εσύ. Εγώ. Και ο Spike από την Έδεσα Οκ. και ενδιάμεσα έχει Σπάρτ. Τζαμέρ και Τζαβέρ. Όζον. Ναι. Και Όζον. Έχει ναι, Πώς όχι. ήταν Σπαρτ. η δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Πώς ήταν η φάση του να κάνεις productions με τα παιδιά τότε? Φαντάζομαι κάνατε τα απλά τα style σας και οι άλλοι έχουν έναν ό,τι γούσταρα Με τον τριγύρω. Τζαβέρ και τον Οζόν. Ναι, υπήρχε κάποια Δεν συνεννόηση έχω κάνει γενικότερα. πολλά. Δεν έχω κάνει πολλά. Γενικά όμως η φάση με τους καρακτεράδες ήταν αυτή, ναι. Εμείς πηγαίναμε, κάναμε τα δικά μας. Ναι.
Άντε το πολύ να είχαμε πει ότι ξέρεις κάτι, θα βάλουμε ροζ στο feeling. Τελεία. Okay. Δηλαδή να συνεννοηθούμε τώρα πώς θα είναι το καθένα. Και εδώ είναι επηρεασμένο από ρεκ το κομμάτι φουλ. Τώρα βλέπω και Ναι. τα ε και τα κάπα που κολλάνε πάνω. Τη χάρα, ναι, όζον τη χάρα, είναι τη χάρα. Θυμάμαι και τη μέρα. Και γενικά έρχονταν οι καρακτεράδες και τι θα κάνει, θα κάνω, θέλω να κάνω κάτι μικρά γελάκια. Α, μπες εδώ, ξέρω εγώ. Ξέρεις, έχει κενό, μπες εκεί, ξέρω εγώ. Ή θα μπω εγώ εδώ, κατέβασέ μου λίγο το κάπα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ήταν προγραμματισμένα. Αυτά τουλάχιστον δεν ήταν. Παίζανε και προγραμματισμένα. Ναι. Μανούλα, απλά ήταν ο Σέι. Σου βάζε κάτω, σου λέγε αυτό έτσι θα γίνει, εκείνο θα γίνει. Τα δικά του ήταν πιο καλοφτιαγμένα. Τότε κάνατε καμιά παραγωγή με shake. Λογικά ναι, θα βάφαμε. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν ήμουν. Εγώ ήθελα να πάω και λίγο και να είμαι και μόνος μου να κάνω τη γουστάρω. Ήμουν και λίγο έτσι. Okay, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, με αυτά τα παιδιά, δηλαδή ειδικά με του ΣΟΕΦ και δεν είχαμε κάνει πάρα πολλά τότε. Αλλά γενικότερα και με του εφεσμπάδες, του φουτ, όλοι αυτού, του λούτερς τότε. Ήμασταν πιο ελεύθερα, α πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ήμασταν πιο, τα κάναμε πιο όπως μας ερχόντουσαν. Οπότε δεν Είναι και υπήρχε εδώ θέμα. και ο Spike και ο Ζων εντωμεταξύ. Ναι, πού σε Spike. Ναι, καλά, Λοιπόν, με το Spike δεν θα μιλήσει. στην Δεν εποχή των Big Ones, σ' ακούω, πάμε πάλι. μπορείς να μεταξιδέψεις στην εποχή των Big Ones. Ναι, αμέ. Οι big ones ήμασταν εγώ και ο Έλλης. Το ξέρω. Ναι, δεν πρέπει να γράφει κάποιος άλλος big ones. Όντως. Κάναμε παρέα λόγω γιατί ήμασταν μαζί και στους Β' Π' τότε, ας πούμε. Και λίγο πιο πριν, γιατί ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Λύκειο, Okay. για να καταλάβεις, Λύκειο πήγαμε στο τέταρτο ΤΕΕ Αθηνών και ήμασταν, εκτός από μένα και τον Έλς, ήταν ο Σπαρκ, ήταν ο Μπάρτ από τις FSB, ήταν η Μισή SR, ήταν ο Σέικ. Στον ύφεστο. Ήταν ο Άντε, Σέικ. Ναι, ήμασταν, μέσα στο σχολείο πρέπει να ήμασταν 30 γραφτάδες τουλάχιστον. Ο Ρέιντεν. τελό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και όλες οι παρέες τους μαζευόντουσαν όλοι εκεί. Δεν κάναμε σχολείο, δεν κάναμε μάθημα. Ναι, τρελό, τρελό, τρελό. Και ποια ήταν, σαν Big Ones, τι φάση παίζατε, ήσασταν style writing, τελεία, τίποτα άλλο, πάμε να χώσουμε καθαρά styles. Ναι, ξέρω εγώ. Δεν το σκεφτόμασταν και πολύ. Ω, βλέπω και D μέσα. R&D. This is one, φίλε. Μιτσάρα. Ναι. Αυτό είναι με OFK. Έχει τρελά character δεξιά αυτό. Ναι. Να τα και τα characters. Πεντζαμέ. Ναι. Εντάξει, βλέπω εδώ πέρα παίζει και till death τίτλος. Αυτό το tilde, να ξέρεις, είναι pro tilde. Okay. Είναι εντελώς τυχαία. Ναι. Ναι. Για πες για τη φάση. Εδώ πέρα είναι τζαμέρ και ο Ζωνό. Τζαμέ και Όζον μαζί, ναι. Okay. Εδώ πρέπει να μην αφαντάρω, φίλε. Οπ, Εδώ χάλια πρέπει. περίοδο ή Όχι, καλή όχι. περίοδο. Όχι, καλά, καλά, εντάξει. Χάλια ότι ήταν λίγο πριν μπω φαντάρος, ήμουν φαντάρος, κάτι τέτοιο. Okay. Εδώ είχατε συνεννοηθεί π.χ. για την χρωματική, γιατί το Όχι. χρωματολόγιο Δεν είναι νομίζω. κάτι κοινό, ας πούμε. Αν θυμάται κάτι άλλο, όσον, οκ, okay, αλλά δεν νομίζω. Μπορεί να είχαμε συναντηθεί και Okay. τυχαία, να σου πω. Αυτά που σου έχω δείξει τώρα, τα τρία τελευταία, είναι από Carpe Diem όλα, από Okay. διαφορετικά τέχνη της εποχής. Τότε πώς γινόταν η φάση με το Carpe Diem, τα δίνατε τις φωτογραφίες στο γούζι, είχες ασχοληθεί, πώς έπαιζε η φάση, Δεν είχα στείλει ποτέ έτσι για τίποτα το πουθενά story. εγώ προσωπικά. Okay. Αλλά νομίζω ότι βγαίνανε και τραβάγανε. Γιατί η Νέα Ιωνία τότε ήταν. Είναι και τα τρία από τη Νέα Ιωνία που μου έχει δείξει. Σωστά, Και ναι. αυτό για τρει γέφυρε. Βγαίνανε και τραβάγανε, νομίζω. Δεν είχα στείλει ποτέ στο Carpe Diem κάτι εγώ προσωπικά. Εκτό αν το είχαν στείλει Okay. τα παιδιά. Αυτό Και πρέπει να πολύ είναι τεχνικό. 2002-2003, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Λέει Δεν πρέπει να έχω, δεν είναι. ξέρω, είναι 2010, αλλά δεν ξέρω πότε. Ναι. Αυτά είναι πιο μετά. Ναι. Ωραία. Τι φάση με bombs και στις γραμμές και λοιπά, έπαιζες μπαλίτσα.
Έπαιζα, ναι, έπαιζα πολύ. Από μικρός, γιατί έμενα και κοντά κιόλα. Εντάξει, το train bombing είναι το train, το yard, τα yards, έτσι τα λέγαμε εμείς τότε. Ήταν της εποχής μεγάλη τρέλα. Εμένα μου άρεσε, όχι αυτής της εποχής, και πιο παλιά. Τα train yards ήταν, γιατί ρε φίλε, και εμείς παίρναμε το τρένο και τα βλέπεις τα yards και γουστάραμε που μπορούσες να τα δεις από το τρένο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, τα βλέπε κόσμος, έτσι. Είναι η λογική του να κάνεις ένα τρένο, ας πούμε, που ταξιδεύει. Η λογική της Νέας Υόρκης, ας πούμε, των 70s και των 80s. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, περνάει ο κόσμος και το βλέπει, ας πούμε. Τα, αυτό πολύ πιο μετά, ε. Ναι, αυτό ναι, είναι... ναι, αυτό είναι εποχή. Ερών είναι από πίσω. Λογικά, το δεν μεγάλο. Θυμάμαι. Ένα hit και ένα ερών, δεν θυμάμαι. Χίτινε. Ένα hit. Αυτό είναι με ερών, με Μάρκ, ήταν εκεί, Μόκα κτλ. Και έχεις κάνει και, εντάξει, προφανώς τους είχαν πατήσει, τους έχεις χαιρετήσει και όλα εδώ πέρα. Ποιους? Έχεις ένα χαιρετισμό μάρκερων. Όχι, όχι, όχι. Είναι το tag, αυτά τα γράμματα δεν είναι δικά μου. Είναι το tag του, είμαστε μαζί, είναι production. Α, οκ, οκ. Νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο bomb, γιατί πρέπει να το είχα δει στο 2011. Και στην κονίτσα μου πάω εγώ και έχω κάνει το δικό μου, το κόλπο μου. Okay. Είμαστε okay. Μαζί, δηλαδή, εκείνο το βράδυ. Okay. Εν τω μεταξύ λέει ο Ζων ότι παίρνατε ό,τι χρώματα είχατε και τα σκεφτόσασταν εκείνη τη στιγμή, ήταν freestyle γενικά. Ναι. Συνεργασία. Εντάξει, μπορεί εγώ, ο καθένας να το έχει σκεφτεί λίγο από πριν, στο σπίτι του, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο πριν αγοράσει χρώματα, αλλά ουσιαστικά εκεί δεν είχαμε συνεννοηθεί ποτέ. Δεν... Ναι. Δεν υπήρχε πολύ σπάνια. Να σε ρωτήσω, επειδή εσύ είσαι τελείως pure θαηλάς, πότε άρχισες να βάζεις characters, ρε φίλε, πότε εμφανίστηκαν τα characters μέσα στα style σου? Κοίτα, μου άρεσανε πάντα, έτσι. Γούσταρα να έχει και characterάκι δίπλα. Και πιο παλιά, και επί FSB έκανα κάτι χαζά δικά μου. Εντάξει, εδώ είναι λίγο το... η τρουίλα της φάσης, άμα δηλαδή και το character. Είναι λίγο... Ναι, είναι character. Είναι old school, yes. Ήταν μια εποχή που παίρναγα τότε με αυτά τα τυπάκια που δείχνανε και κρατούσαν σπρέι και είχαν μεγάλα καπέλα. Μεγάλη. Έκανα συνέχεια τέτοια. Εντάξει, σαν style είναι αυτό το character, έτσι. Δεν έχει... Να, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σαν γράμμα, ακριβώς σαν γράμμα. Αυτό διάρκει είναι με Mad C. Με τη Γερμανία, με Mad C. Εσύ θα μας πεις, είναι με Mad C. Και αν είναι, για πες μου. Είναι με Speg και Mad C αυτό. Δεξιά νομίζω είναι... Δεξιά βλέπω του Speg μια λεπτομέρεια. Α, ωραία. Τότε αριστερά είναι Mad C, ναι. Για πες για εκείνη τη μέρα, ποια χρόνια είναι. Γιατί περισσότεροι καν δεν ξέρουν ότι έχει έρθει Mad C και έχει βάψει πολύ παιχνίδι. Τότε βάφαμε με το Speg πάρα πολύ. Ναι. Και με κάποιο τρόπο είχε επικοινωνήσει με το Speg. Είχε επικοινωνήσει το Speg, δεν ξέρω. Και τύπου είχε μείνει και σπίτι του, φαντάσου. Είχε έρθει με τον αδερφό της, ξεκούδουνα, τύπου διακοπές, δεν ξέρω. Και την είχαμε πάει, συγκεκριμένα εκείνη τη μέρα έκανε και 3 κομμάτια στην Πολυτεχνείου Πολύ. Έλα, όλα στον ίδιο τείχο στη σειρά ή έπαιξε πάνω. Όχι, έκανε εδώ, ένα από πίσω. Αυτό είναι το κλασικό, το Hall of Fame, το πάνω, στο πάρκινγκ που λέμε. Κάτω από τα μεγάλα, τα κλειστά τα πάρκινγκ. Είχε κάνει ένα πλάγιο τυχάκι εκεί, είχε κάνει άλλο ένα από πίσω. Είχε έβαφε όλη την ώρα. Πολύ γρήγορη, φίλε, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν αυτό το βλέπεις και έχει δουλειά, το δικό της είχε τη διπλή δουλειά και το είχε κάνει στο μισό χρόνο, ξέρω εγώ. Έλα ρε. Ναι, τι προσωπικότητα πολύ. Ήταν, τι φάση δηλαδή, άνθρωπο. Η Γερμανίδα, πώς τις βλέπεις την τηλεόραση, τις ειδήσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και δουλειά, το κεφάλι κάτω και δώσε εκεί. Καλό παιδί ήταν, εντάξει. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, αυτό που θα κάτσουμε να πιούμε μπύρες και να περάσουμε ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Ήτανε... Χαλαρή, ας πούμε, αλλά σοβαρή, ας το πω έτσι. Εκείνη την εποχή έγραφες Κένς. Πώς είχε προκύψει? Δεν ξέρω. Γράμματα στη σειρά. Το έκανα πάντα αυτό, άλλαζα συνέχεια. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, ο Ρεκ κιόλας με έκραξε. Εκεί που όταν ξανάρχισα, είχα κάνει ένα μεγάλο gap όταν άρχισα το tattooing. Ναι. Και ξανάρχισα γύρω στο, τι να σου πω τώρα, 5 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν. Κάτι τέτοιο, ξανάρχισα να βάφω συστηματικά.
Και με είχε κράξει, μου λέει: ρε φίλε, εντάξει, okay, τα έχει γράψει όλα, γράψε Dask, ξέρεις. Και το πήρα απόφαση τότε, να σου πω την αλήθεια. Που κάνω και κάτι κόσμο, ρε Γιατί φίλε. εγώ δεν το βρίσκω ακόμα, φίλε. Ενδιαφέρον είναι, δηλαδή σαν εξτράσκι σου λες σύνθεση. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις, λίγο-λίγο αρχίζει και χάνεται εσύ το όνομα στα χρονιά. Δηλαδή, άμα δεν το γράφεις κιόλας καθόλου. Δηλαδή, Ναι. δεν έγραφα Dask, έγραφα άλλα πράγματα πάντα. Δηλαδή, να κάνω ένα Dask και 50 κομμάτια μετά ό,τι να είναι. Να, case, whatever. Ηλδέθ εποχή εδώ πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τάσο. Ναι, αυτά είναι τηλετές. Ναι. Α, wish. Ό,τι να είναι, σου λέω, δεν έγραφα Dask. Δεν τα απέφευγα. Αυτά μου αρέσανε πολύ τα wish. Ναι, τα σπάει, τα σπάει. Αυτό το χαρακτήρ είναι αντιγραφή από κόμικ ή έχεις Νομίζω, πάρει ναι. κομμάτια από κόμικ και έχεις προσθέσει εσύ ή έχεις βάλει... Μπορεί. Αλλά όπως Δεν το βλέπω, θυμάσαι, ε. δεν θυμάμαι. Όπως το βλέπω, ναι. Πρέπει να είναι από κόμικ. Όλο. Έχεις κρατήσει προσχέδια. Ναι, αμέ. Έχω. Από εκείνη την εποχή έχω. Από εκείνη την εποχή έχω πολλά πράγματα. Έχω και black book, έχω και ιστορίες πολλές. Ξέρεις, Sketchbook, δηλαδή. λοιπόν, ξέρεις ότι έχει ένα black box ο Ζήσης, ε? Ναι, με πολύ παλιά. Πρέπει να είναι διαμαντάκια εκεί μέσα. Με πολύ παλιά. Λοιπόν, εδώ Ναι, τι φάση έχει φίλε. παίξει. Εδώ έχει παίξει Shake, Speg και εγώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω, αυτή την περίοδο που σου δείχνω, ας πούμε, που Ναι, είναι ναι. την περίοδος, έπαιζε πολύ γραφιστική στο background σας. Ναι. Έπαιζε περίοδος που παίζει συνεννόηση στα χρώματα. Είναι περίοδος. Αφηρώ. Ναι. Συνέχισε, Τι συνέχισε. φάση έπαιξε, πώς αλλάξατε, πώς από τον αυθορμητισμό του απλά πάμε για βάψιμο έπαιξε η φάση που όχι, θα είμαστε τελείως Ναι. σοβαροί. Άκου να δεις τώρα. Εδώ είναι η εποχή που έχω απολυθεί πλέον από φαντάρους. Ήταν 2005 αυτό. Ναι. 2004, 4 βασικά, 5. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Που έχει ανοίξει μαγαζί ο Γιάννης. Έχω πάει στο Γιάννη να το ευχηθώ που άνοιξε μαγαζί, ξέρω εγώ, δικό του. Άρα είναι 2005, ναι, σύγκτα, το 2005. Και τα λοιπά. Κάνω και τατουάζ, ξέρω εγώ, να μου κάνει τατού, ας πούμε, όχι να κάνω εγώ. Και βάφανε τότε κάτι ξύλα για μία έκθεση, το Athens Tuning Show. Ναι, το Athens Tuning Show για το περιοδικό, για ένα περιοδικό τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και μπήκα κι εγώ και έκανα δύο σταϊλάκια, ξέρω εγώ, και καλά για να γίνει πιο γραφίτι. Και εκεί κόλλησα και με το Speg πάρα πολύ. Okay. Δηλαδή από εκεί ξεκινήσαμε, γνωριστήκαμε και ξεκινήσαμε να βάφουμε. Και εδώ είναι σε κόλλο, οργάνωση. Okay. Δεν είναι, ναι. Και μάλιστα ήταν και στο τατού αυτή η φάση του. Δηλαδή, αυτός ξεκίνησε την όλη φάση με τα γραφιστικά στα background κτλ. Και στο τατού. Σχολείο. Λοιπόν, εδώ Snowman. Νόουμαν, φίλε. Ναι. Χαρακτηράκι και λοιπά. Ναι. Πω, πω. Αυτό παίζει να είναι λίγο πιο παλιό προφανώς, δεν ξέρω. Όχι, πιο μετά είναι από το προηγούμενο. Α, πιο μετά. Λογικά, ναι. Αυτό τι είναι, Πολυτεχνείο, πολύ πρέπει να είναι. Όχι, όχι, είναι Νέα Ιωνία, στον Ίκαρο. Okay. Βάφαμε πολύ εκεί με το Σπέγγ. Λοιπόν, εμένα μου άρεσαν τρελά αυτά τα hip hop χαρακτηριστικά, δηλαδή θα ήθελα να βλέπω και τώρα. Νομίζω, δεν ξέρω, διέψευσε με, ίσως έχουν και λίγο Ρώση επιρροή εκείνη την περίοδο. Ναι. Είναι κλασικά old school characters, εσύ. Ρώσοι. Και J1 έχουν το Γάλλο. Και πολλοί τα κάνανε. Ο Σκότι έκανε κάτι παρόμοια, λίγο πιο δουλεμένα. Το θυμάσαι, ο Σκότι, το Γερμανό. Όχι, δεν τον ξέρω καν. WTY, Σκότι. Θα τον τσεκάρω. Ήταν πολύ, γενικά παίζανε πολύ. Οι Ρώσοι ήταν. Εσύ γενικά Παράδεισοι. γραφή τη ιστορία πώς μελέτησες μέσω ίντερνετ με τα χρόνια, δηλαδή έζησες την εξέλιξή του στην Ελλάδα, έπεφταν στα χέρια Ναι. σου περιοδικά, αλλά ας πούμε
Όταν ήρθε το ίντερνετ και μπήκε Street Files, άρχισε να αλλάζει η λογική σου στη μελέτη. Όταν Όχι, μέσω του έπαιρνα hip-hop πολλά περιοδικά σου εγώ και βιβλία. Έπαιρνα πολλά βιβλία πάντα και περιοδικά. Για πες τι έχεις στη βιβλιοθήκη σου από βιβλιαράκια, ποια θα μας πρότεινες, τα πέντε αγαπημένα σου ας πούμε ή δύο αγαπημένα σου. Ναι. Εντάξει, σίγουρα του Ντόντι το βιβλίο, ας πούμε. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι must have αυτό, ας πούμε. Όπως και το Tikid. Φανταστικό βιβλίο του Tikid. Δηλαδή, δεν το έχω διαβάσει. Και ρε, να το διαβάσεις, έτσι. Ναι, έχω ακούσει ότι αφηγείται ωραίες ιστορίες. Ναι, είναι Νέα Υόρκη στα καλύτερά της. Θα σου πω τι βλέπω από εδώ τώρα, ας πω την αλήθεια, που βλέπω όντως για πράγματα. Του Κακάο το βιβλίο, Κακάο 77, τον ξέρεις. Προχθές ανέβασα ένα βίντεο στο YouTube σε ένα channel που έφτιαξα για να ανεβάζω όλα αυτά τα live. Ένας φίλος μου από την Καστοριά, ο Link, μου έδωσε ένα βίντεο 10 λεπτό από ένα graffiti jam που διοργανώθηκε λογικά από τον TAS SFW το 2001. Ναι. Έχει Κακάο. Έχει έβαφε το 77 και είχε footage που έκανε όλο το style του με background κλπ. Το ανέβασα. Έχει μέσα εντωμεταξύ διάφορα πραγματάκια από την εποχή. D71, μια και είναι εδώ. Μέρλιν, Μέικ, λίγο. Τύφου Versus που έκανε character σαν επίσκα τότε, Bodega. Και ο Κακάο μου ζήτησε, επειδή δεν ένιωθε άνετα, να κόψω τις σκηνές με τον ίδιο. Απλά εγώ επειδή στο ακολουθώ στο Instagram, είχα δει ότι η τελευταία ανέβαζε και πολύ throwback με τον ίδιο. Ναι, ξέρεις ναι. Το οπότε το ανέβασα. Αλλά φυσικά το σεβάστηκα, το κατέβασα και θα το ξανανεβάσω σε 2-3 μέρες. Αλλά ήταν τρελό, τρελό. 2001 να βλέπει. Ναι. Άρεσε και ολοκληρωμένο. Εντάξει, Κακάο είναι. Εντάξει, γενικά το Βερολίνο, ρε φίλε, τώρα είναι όλοι πιο Κακάο. Όχι μόνο Κακάο, δηλαδή. Είναι ονόματα όλοι. Ίνκα, Φόσφο, Πόετ, που ακόμα ο Κακάο δεν ξέρω αν βάφει, αλλά έχει όντως ένα Instagram που ανεβάζει παλιά πράγματα κτλ. Δηλαδή τώρα ανεβάζει πράγματα από το βιβλίο, φαντάσου. Έχει κάνει ένα section μέσα στο βιβλίο που κάνει κάποια, έχει κάνει κάποια πισάκια, πρέπει να είναι και ψηλο digital αυτά, κάποια show. Τα κίτρινα, τα κίτρινα ναι, αυτά. Ναι, τα οποία είναι, ρε φίλε, απίστευτα, απίστευτα. Όντως. Όντως. Γενικά, εντάξει, είναι... Εσύ κιτσάρεις styles Έλα. Γενικότερα. Κιτσάρεις γενικότερα styles. Ναι. Ή κάνεις κομμάτια, ξέρω εγώ, ετοιμάζεις το σκέτς πριν πας για τοίχο. Α, και τα δύο. Okay. Σκιτσάρω όμως και αρκετά, δηλαδή πολλές φορές πάμε προσχέδιο στον τοίχο. Εντάξει, τώρα μπορεί να το αλλάξω και αρκετά, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσω καν το προσχέδιο, αλλά έχω μαζί μου. Κατάλαβες. Okay, περνούσες περιόδους που έβαφες freestyle στον τοίχο. Ναι. Και ακόμα, δηλαδή. Okay. Δεν έχω... είναι ωραίο το freestyle, εσύ. Λοιπόν, εδώ παραγωγούλα άλλη κλασική TDS εποχή. Ναι, εντάξει, τα χρώματα παραπέμπουν στο τέλος. Ναι. Εντάξει, σου κάνω ένα ταξιδάκι, ας πούμε. Ό,τι μπορεί. Τη δική του φάση. Ναι. Όπως και με τον Jason, να ξέρεις, δεν γνωριζόμασταν. Γνωριστήκαμε πολύ μετά. Δηλαδή, λίγο πιο πριν εποχή τιλντές. Με τον Jason έχουμε, όπως και με τον D, αλληλογραφούσαμε μέσω του Rain. Τον D θα το θυμάται το Rain. Φυσικά και θα το θυμάται. Αλληλογραφούσαμε με ξέρεις, γράμματα. Δηλαδή και σήμερα που έψαχνα αυτό το βιβλίο του Twiggy που έχει ντύ μέσα, τα θυμάμαι που μας στέλνε φωτογραφίες. Στέλναμε και φωτογραφίες μαζί με το γράμμα, έτσι. Ναι, υπέροχο. Και αυτό. Με τον Jason πρώτη φορά αλληλογραφήσαμε. Στο Black Book αυτό το ιστορικό, το μπαούλο που έχει, έχει το γράμμα μου. Το έχω δει δηλαδή με τα μάτια μου ότι το έχει εκεί. Λοιπόν, Dask, θα σε διακόψω επειδή κλείνει αυτόματα το Instagram στη μία ώρα. Okay. Κάνουμε μια παύση για 3 λεπτάκια και ξαναμπαίνω σε 3 λεπτά και συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Έγινε, mate. Έλα, θα φιλιά. Μπορέσαμε να κάνουμε και κάτι με αυτό το πράγμα εδώ. Έλα. Σούπερ, σούπερ.